ρωσικά επίλεκτα αερομεταφερόμενα τάγματα, VTV με υψηλή μαχητική ισχύ, μεταφέρθηκαν με 70 μεταγωγικά στο Καζακστάν στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής του Οργανισμού Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας, CSTO. Με ανοιχτό το μέτωπο της Ουκρανίας, ο Πούτιν αποφάσισε άμεσα για να προλάβει τον Ερντόγαν να στείλει αερομεταφερόμενα στρατεύματα, κάτι που παρατηρήθηκε και στην επέμβαση της Κρυμαίας, αφού οι δυνάμεις αυτές αποτελούν σοβαρό πολλαπλασιαστή δύναμης. Η εμβάθυνση τη ρωσική επέμβαση στο πλαίσιο του οργανισμού CSTO θα οδηγήσει σε διάβρωση τη εθνική κυριαρχία του Καζακστάν. Αν και ο οργανισμό τουρκικών κρατών δήλωσε έτοιμο να υποστηρίξει το ιδρυτικό του μέλο το Καζακστάν σε περίπτωση ανάγκη, η προαναφερθήσα δήλωση ήρθε αφού τα ρωσικά αερομεταφερόμενα στρατεύματα είχαν αρχίσει να μετακινούνται στο Καζακστάν, οπότε ήταν αργά. Αναφέρει ο Τζάν Κασαπόγλου, Τούρκο επικεφαλή του Προγράμματο Ασφάλεια και Άμυνα τη CDAM. Ο ίδιος τονίζει ότι ο οργανισμός τουρκόφωνων κρατών δεν διαθέτει κοινή στρατιωτική δύναμη ταχεία αντίδρασης ακόμη. Ο οργανισμός τουρκόφωνων κρατών ανακοίνωσε προς το Καζακστάν ότι είναι έτοιμος για κάθε είδους υποστήριξη που μπορεί να χρειαστεί το κράτος και ο λαός του Καζακστάν. Ο CSTO παρέχει στη Μόσχα ένα μέσο που μπορεί να μιμηθεί τις ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών και έτσι να παρακάμψει τους μηχανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Ενισχύει επίση την κυριαρχία τη Ρωσία στα κράτη-μέλη. Η εμβάθυνση τη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση τη εθνική κυριαρχία του Καζακστάν, τονίζει ο Τούρκο ειδικό. Το στάδιο τη εσωτερική σύγκρουση στο Καζακστάν έχει περάσει σε ενάδιάσταση με την αποστολή των ενόπλων δυνάμεων τη Ρωσία στη χώρα στο πλαίσιο της αποστολής του Οργανισμού Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας. Ειδικότερα είναι σημαντικό ότι πολλές μονάδες της 41ης στρατιάς, μιας από τις πιο κρίσιμες συμβατικές μονάδες της Ρωσικής Κεντρικής Στρατιωτικής Περιφέρειας, εγκατέλειψαν τις φρουρές τους και μεταφέρθηκαν στη Δυτική Στρατιωτική Περιφέρεια ως μέρος της στρατηγικής κλιμάκωσης κατά της Ουκρανίας. Μία άλλη τάση που θα πρέπει να παρακολουθηθεί προσεκτικά αυτή τη στιγμή είναι εάν η ρωσική εθνοφρούρα Ροζγκβαρντιγιά θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του Καζακστάν. Η Ροζγκβάρντια είναι μια ειδική μονάδα που εργάζεται ειδικά στου τομεί τη αντιμετώπιση εξεγέρσεων και τη καταστολή των ντόπιων πληθυσμών σε περίπτωση κατοχή. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι στοιχεία τη Ρωσικής εθνοφρουρά έχουν μεταφερθεί στο Καζακστάν. Η ουσία είναι ότι ο Πούτιν έκανε μάτι στον Ερντογάν και στα όποια σχέδιά του για την χώρα αυτή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.